Κώστας Αρκουδέας αρκετό για να σώσει τον κόσμο. Το παιδί μπιστούσε μια μπάλα ποδοσφαίρου στο πάτωμα. «Σταμάτα επιτέλους», φώναξε ο πατέρας του. «Ενοχλείς εμάς, ενοχλείς και τους γείτονες». Οι γονείς του έβλεπαν τηλεόραση, ειδήσει. Το παιδί άκουγε αποσπασματικές φράσεις. «Εκατομμύρια άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας» σε υψηλού ρυθμούς και φέτος η ενεργεία των νέων. «Πάω έξω να παίξω», είπε το παιδί στου δικού του. Άρχισε να δένει τα κορδόνια των αθλητικών του παπουτσιών. «Σε απόγνωση έχουν έρθει χιλιάδες νοικοκυριά. Λουκέτα στις επιχειρήσεις». «Είπες κάτι», ρώτησε η μητέρα του, δίχως να τραβήξει το βλέμμα της από τη τηλεόραση. «Πάω έξω να παίξω». «Να προσέχεις», έβρεχε όλη τη νύχτα. Σε κατάθλιψη οι πολίτες εξαιτίας του εγκλισμού. Με την μπάλα αναχείρας το παιδί φόρεσε τη μάσκα του και βγήκε έξω. Ο καιρός ήταν άστατος. Ο ουρανός σκοτεινός με μικρά διάφανα ανοίγματα. Σύννεφα βαριά σε χιονοστιβάδες κινούνταν απειλητικά προς το μέρος του. Μπιστώντας την μπάλα στη λασπωμένη άσφαλτο, το παιδί απομακρύνθηκε από τον οικισμό. Ανάμεσα σε ανεμικά δέντρα και χαμηλούς θάμνους υπήρχε μια χωμάτινη κακοτράχαλη ανηφόρα. Το παιδί την ανέβηκε κρατώντας την μπάλα. Η νεροποντή είχε ξεβράσει εκεί κάθε λογή σκουπίδια. Πλαστικές σακούλες, άδεια κουτάκια αναψυκτικών από τσίγαρα, χρησιμοποιημένα χαρτομάντιλα. Ό,τι μπορούσε να φανταστεί κανείς στο εξώφυλλο μιας διαμελισμένης εφημερίδας, το παιδί διάβασε. «Επικίνδυνες οι μεταλλάξεις του νέου ιού». Το παιδί άρχισε να κατεβαίνει τη χωμάτινη ανηφόρα. Γλίστρισε κάποια στιγμή, αλλά κατόρθωσε να σταθεί όρθιο. Έφτασε αγκομαχώντα στη βάση. «Η μάσκα τα κάνει όλα δύσκολα», συλλογίστηκε. Στράφηκε και κοίταξε τη γεμάτη σκουπίδια ανηφόρα φαντάστηκε ότι κάθε σκουπίδι αντιπροσώπευε ένα διαφορετικό κακό. Τα σάπια οροδάκινα εκπροσωπούσαν τη φτώχεια, το σπασμένο ρουλεμάν την ανεργία, η πέτρα την απόγνωση, τα χαλασμένα παιχνίδια τα χαμένα όνειρα, το σκουριασμένο κλειδί την κατάθλιψη, η στραβωμένη κεραία την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων έκανε τότε κάτι παράξενο. Έστησε κάτω την μπάλα και πήρε φόρα, πολλά μέτρα φόρα. Και κλώτισε την μπάλα με όλη του τη δύναμη. Η μπάλα ανέβηκε ταχύτατα φτάνοντας στην κορυφή. Μετά άρχισε να κατεβαίνει παρασύροντας όσα σκουπίδια έβρισκε στο διάβα τη. Σάπια ροδάκινα, ρουλεμάν, πέτρες, κλειδιά, κεραίες, χαλασμένα παιχνίδια και μαζί τους χαλίκια, βρεγμένα φύλλα, κλαδιά, χώματα από τσίγαρα και διαμελισμένες από τη βροχή εφημερίδες. Με γουρλωμένα μάτια το παιδί είδε να έρχεται κατά πάνω του μια στιβάδα με όλα τα σκουπίδια του κόσμου. Άκουγε την καρδιά του να βροντά. Η στιβάδα κατευθυνόταν πάνω του με την μπάλα να προηγείται. Δίχως να το πολυσκεφτεί, το παιδί τεινάχτηκε στον αέρα και προσπάθησε να πιάσει την μπάλα. «Ο τερματοφύλακας που σώζει τον κόσμο», σκέφτηκε. Η μπάλα πέρασε δίπλα του, τα σκουπίδια έπεσαν πάνω του, άφησε μια κραυγή καθώς κάποια τον πόνεσαν. Ένιωσε κάτι στην παλάμη του και την έκλεισε ασυναίσθητα. Προσγιώθηκε στο έδαφος, κρατώντας το σφιχτά στην παλάμη. Βρώμικος, σκονισμένος, γεμάτος αμοιχές, χωρίς μάσκα, είδε ότι κρατούσε ένα αιχμηρό αντικείμενο. Μια βελόνα φτιαγμένη από κόκαλο. Έμοιαζε παλιά, αρχαία σχεδόν. Ποιος ξέρει πως βρέθηκε ανάμεσα στα σκουπίδια. Στο νου του ήρθε μια άλλη βελόνα, πιο σύγχρονη. Με το εμβόλιο που ήταν αρκετό για να σώσει τον κόσμο και να του ξαναδώσει όσα στερήθηκε τον τελευταίο καιρό.